Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πλάνα και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γεια σας! Είμαι ο Αναστάσης και όσο δεν με ξέρετε, προσπαθώ να γίνω σκηνοθέτης. Και κάνω τούτα βίντεο για να δω ότι ξέρω και να μάθω. Στο προηγούμενο βίντεο είπα σας ότι να κάνω κάποια βίντεο για να δείξω τον τρόπο σκέψης και πώς κάνω γενικά τα short films. Αν δεν το είδατε, μπείτε εδώ και δείτε το ή κάτω στην περιγραφή. Έχουμε 14 βασικά πλάνα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας σκηνοθέτης. Το πρώτο πλάνο είναι το Extreme Wide Shot, το οποίο είναι το πιο ανοιχτό πλάνο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Το οποίο μπορεί να είναι τόσο ή τόσο ανοιχτό. Δεν παίζει ρόλο βασικά. Το χρησιμοποιούμε για Establishing Shots, το οποίο είναι το πρώτο πλάνο που θα δείξεις για κάθε νέα σκηνή. Χρησιμοποιούμε το για να δείξουμε το χώρο που βρίσκονται οι πρωταγωνιστές μας. Δεν χρειάζεται να τους δείξουμε και εκείνους μέσα. Ακόμα μια χρήση του Extreme White Shot είναι να δείξουμε την μοναξιά που νιώθει ο πρωταγωνιστής μας. Γιατί βλέπουμε το να είναι μικρό σε ένα τεράστιο περιβάλλον. Δεύτερον, έχουμε το White Shot, που είναι πιο κοντά από το Extreme White Shot. Τρίτον, έχουμε το Full Shot, που είναι ακόμα πιο κοντά από το White Shot και από το Extreme White Shot. Είναι τόσο ανοιχτό ώστε να αφήνει το πρωταγωνιστή μας που τα πόδια στη κελέ. Τέταρτον, έχουμε το Cowboy Shot ή το Medium Full, το οποίο είναι που τις τζέπες και πάνω. Στις κόμπολικες ταινίες χρησιμοποιούν το για να φαίνονται τα όπλα, που εμπούτζαμε που πιάνε το όνομα Cowboy Shot. Το πέμπτον είναι το Medium Shot, που είναι που τα πιο βασικά. Τον το πλάνο χρησιμοποιούν το πολλά στις συνεντεύξεις, γιατί φαίνονται τα χέρια και το πρόσωπο του ατόμου που μιλά, που είναι που τα πιο εκφραστικά σημεία του ανθρώπου. Έκτον, έχουμε το Medium Close-Up. Είναι τόσο κοντινό όσο το close-up, αλλά ούτε τόσο ανοιχτό όσο το medium. Γι' αυτό είναι medium close-up. Όταν γίνεται κάτι σημαντικό ή οι πρωταγωνιστές μιλούν για κάτι σημαντικό, πράγμα που έχει σημασία, χρησιμοποιούμε το medium close-up. Αμέσως μετά έχουμε το close-up. Το close-up σε σχέση με το medium close-up χρησιμοποιούμε το για πιο σημαντικές καταστάσεις, γιατί επικεντρωνόμαστε στο κεφάλι του πρωταγωνιστή. Και έτσι περνούμε στο extreme close-up, που με τη σειρά του θα μας να καταλάβουμε ότι τώρα πρέπει να δώσουμε πολύ σημασία. Και επίσης, πάλι έχουμε κοντινό στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή, αλλά τώρα είναι πιο κοντινό για να δώσουμε παραπάνω σημασία στην αντίδραση του. Επίσης, με το extreme close-up και το close-up μπορούμε να δείξουμε την κλειστοφοβία και την ασφυξία που μπορεί να νιώθει ο πρωταγωνιστής μας. Γιατί είμαστε τόσο κοντά του, που είναι σαν να μην το αφήνουμε χώρο να αναπνεύσει. Τώρα περνούμε στα πιο ενδιαφέρον πλάνα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ένα τον έχουμε το insert shot. Insert shot χρησιμοποιούμε το όταν θέλουμε να δούμε κάτι που χρησιμοποιεί ο πρωταγωνιστής μας. Είναι ακόμα καλύτερα όταν δει και να το χρησιμοποιεί και δούμε το εμείς μαζί του. Επόμενον έχουμε το cutaway. Cutaway χρησιμοποιούμε όταν ο πρωταγωνιστής μας δει κάπου αλλού, μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, μπορεί να είναι γνωστός του που είτε στο δρόμο. Και συνήθως τις παραπάνω φορές είναι wide. Εν δέκατον έχουμε τον dodge, που είναι το αγαπημένο πλάνο όλων των ταινιών τρόμων. Σε παρέθεση, οι ταινίες τρόμων είναι horror και όχι thriller. Το dodge shot είναι το πλάνο που έχει λίγη κλίση για να δείξουμε ότι κάτι υπάρχει. Το δέκατον έχουμε το two shot, που βασικά είναι το πλάνο που μπορεί να βάλεις παραπάνω άτομα χθες που ένα. Άρα θα two shot μπορεί να είναι και three shot, four shot, five shot. Έπια στο πόνο. Τούτο μπορεί να είναι όσο ανοιχτό ή όσο κλειστό θέλεις. Ας πούμε μπορεί να είναι two shot wide, two shot close-up, ας πούμε ό,τι θέλεις. Αρκεί να έχει σκοπό. Το 13ο είναι το over the shoulder. Προσοχή! Μεν τον μπερδεύκεται με το two shot. Το over the shoulder είναι όπως λέει και η πρόταση όταν βλέπουμε που πάνω από τον όμον κάποιο. Που μπορεί να συνδυαστεί με το two shot, αλλά δεν είναι two shot. Θα ήταν two shot αν βλέπαμε που πάνω από τον όμον κάποιο, αλλά έθωρεν δυο άτομα, και όχι ένα. Και να μπορούσε να ήταν over the shoulder, four shot, five shot, ανάλογα με το πόσα άτομα βλέπει. Τέλος, το 14ο είναι το POV, που όσοι παίζουν παιχνίδια ή παίζουν παιχνίδια ξέρουν τι είναι. Το POV είναι Point of View, δηλαδή βλέπεις ό,τι βλέπει ο πρωταγωνιστής. Σημείωση. Ποτέ με χρησιμοποιείτε πλάνα χωρίς να έχετε σκοπό για να τα χρησιμοποιήσετε. Τα πλάνα χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουμε το συνέστημα και την ιστορία στους θεατές. Και έτσι είχε το χάζι, δείτε τη στιγμή που κάναμε με τα πλάνα.
Τούτο ήταν το βίντεο για την εβδομάδα. Γράψτε μου κάτω στα comments ποια πλάνα θα χρησιμοποιήσετε και για ποιο λόγο. Κάντε like αν σας άρεσε και βρείτε κάτι ενδιαφέρον και μάθετε κάτι καινούριο σε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε να μάθετε τι γίνεται πίσω από τις αγαπημένες σας ταινίες, κάντε subscribe. Αν ξέρετε έναν φίλο σας που το αρέσουν τα θέματα, κάντε το share. Και για ακόμα μια φορά, εγώ ετέγιωσα και εσείς συνεχίστε να βγάλετε βίντεο.